Νοτικού. Μένω Αθανασίου 214. Αν έχετε υπόψη σας μια ταβέρνα δίπλα τον Μπαχάρι. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Απλούστατα. Έχω κάνει ορισμένες ενέργειες. Είδα τον Δήμαρχο, πήγα στην αστυνομία. Καλό το 100. Και δυστυχώς ο εν λόγω κύριος δεν συμμορφώνεται. Διαπασούν μουσική, οσμές, ηχομόνωση 0, πάρκι τίποτα. Καθώς και καμινάδα, δεν υπάρχει. Έχω καταθέσει για να δω αν έχει και άδεια κιόλα, γιατί πάντα μετά τις 12.30 μία καλό το 100 και δεν ξέρω αν έχει άδεια. Κάποια κυρία, δεν ξέρω αν πω σωστά το όνομά της, Μπαρκονίκου, πήγα και την ερώτησα, πήραμε έναν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δυστυχώς μου είπε για ένομο συμφέρον, αν έχω κάτι τέτοια. Το αρνήθηκε, έχω πάει και στον κύριο Δήμαρχο, ξέρει, είπε θα με βοηθήσει, αλλά δυστυχώς έχουν περάσει πάνω από 15 μέρες και δεν έχω δει καμία βελτίωση. Γι' αυτό ήθελα να σας δώσω εδώ ένα αντίγραφο που έχω πριν το δώσω και στην τουριστική αστυνομία για το πρόλαβα και με τις υπογραφές της πολυκατοικίας και δίπλα της άλλης. Μήπως μπορεί τέλος πάντων κάποιος να κάνει κάτι. Αν είναι, φυσικά μπορώ να σας πω ότι αν είναι έτοιμα από κατοίκους, καλού θέλει να το γραφοδώσει το πρωί στις υπηρεσίες να πάρει πρωτόκολλο. Είπε η κυρία Μπαρκονίκου ότι θα μου δώσετε τον αριθμό πρωτοκόλλου γιατί σ' άφησα ένα αντίγραφο. Θα αφήσω και εδώ σε εσάς. Ναι, αυτό σας λέω. Επειδή εμείς εδώ δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πρωτόκολλο, δεν λειτουργεί ο Δήμος από εκεί. Όχι, το ξέρω. Πήγα το πρωί, είχε και μια σύσκεψη και καταλήγα τα. Επίσημα να το κρατήσετε στο πρωτόκολλο. Αυτό είναι. Ναι. Εδώ θέλετε εσείς αντίγραφο. Ναι, αν θέλω να σα πω ότι δεν μπορώ να σα πω δεν υπάρχει να σα δώσουμε πρωτόκολλο τώρα. Όχι, για τώρα θα έχω κι άλλο. Αύριο το καταθέσετε και επίσημα. Αύριο το καταθέσετε και επίσημα στο πρωτόκολλο. Αν και να το καταθέσετε, σα είπα και εδώ επειδή μα το δίνετε εδώ επίσημα στο Προεδρείο, να το καταθέσετε και επίσημα αύριο στο πρωτόκολλο του Δήμου. Χρειάζεται τίποτα άλλο να σα πω εδώ στο. Σεβαστό. Ότι αν να ολοκληρώσετε, νομίζω. Ναι, ολοκλήρωσα, δεν έχω τίποτα άλλο. Να μην σας κουράζω περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σταυρόπουλος. Καλησπέρα σας, εκ μέρους του Συλλόγου Κατοίκων Ηλιακού Χωριού, ο Πρόεδρος. Πέρσι, είχε την καλοσύνη ο κύριος Δήμαρχος, ένα έγγραφο που το έχω εδώ του ΟΣΚ και μια επιστολή προγενέστερη του Δήμαρχου τότε, του κυρίου Θεοδωρακόπουλου, 23/11/20 και ένα έγγραφο του ΟΣΚ, 13/1/2011. Είχε την καλοσύνη ο κύριος Δήμαρχος, επειδή είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι και θυγόμενοι από όλα αυτά, να μας ενημερώσει για την αλληλογραφία του Δήμου, του Δήμαρχου τότε και μετέπειτα την απάντηση για το οικόπεδο του ΟΣΚ στο ηλιακό χωριό, τα περίπου επιστρέμματα. Έβαλα εδώ πριν 15 μέρες πάλι το ζήτημα αυτό. Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει απάντηση, παρά τη διαβεβαίωση του κ. Δημάρχου, με πήρε μια υπάλληλος και μου είπε ότι πρέπει να υποβάλω αίτηση. Παρακαλώ, νομίζω ότι αυτή η καλή σχέση που είχαμε να φέρουμε ενημέρωση, να τηρηθεί. Θέλουμε ενημέρωση. Τι έγγραφα έχει καταθέσει στις περκείμενες αρχές σε σχέση με τα συγκροτήματα εκεί που θέλει να κάνει ο Δήμος. Τα θέλουμε. Το ηλιακό χωριό χτίστηκε σε ένα χώρο 90 στρεμμάτων. Θα επιμένουμε ότι είναι 90 τα στρέμματα του ηλιακού χωριού. Θα επιμένουμε ότι δεν χρειάζεται δημοτικό σχολείο υπεύθυνο. Δεν μας ενδιαφέρουν οι ανάγκες ούτε των τσιμεντάρων των εργολάβων κατασκευαστών, ούτε οι ανάγκες των βιομήχανων της Εθνικής Οδού. Και επειδή θέλουμε να έχουμε πληροφόρηση, παρακαλώ να δοθεί εντολή επιτέλους να πάρουμε τα στοιχεία. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Ένα δεύτερο θέμα είναι, έχουμε από τις 18/1/2012 καταθέσει έγγραφο. Εγώ που σας μιλώ, μένω πάνω από 22 χρόνια στο ηλιακό χωριό και οφείλω να νομίζω
Έτσι πιστεύω ότι ξέρω πολύ καλύτερα από όλους εσάς τι ακριβώς ανάγκες έχουν οι κάτοικοι του Ηλιακού Κορδίου και οι περίλυκες. Εκεί υπήρχαν τέσσερα μαγαζιά ανταγωνιστικά μεταξύ τους που πούλαγαν όλα πύρες, όλα αναψυκτικά, όλα ορισμένα προϊόντα και έτσι κανένα δεν μπορούσε να μπει. Έχουμε ζητήσει, όπως έγινε με το φαρμακείο που συνενώθηκαν δύο μαγαζιά και έγινε ένα φαρμακείο. Ξέρω πολύ καλά ότι η παραχώρηση, η εκχώρηση στο Δήμο για χρήση έχει να κάνει και με ορισμένες δεσμεύσεις ότι 9 από αυτά τα 12 καταστήματα πρέπει να απευθύνονται στις καταναλωτικές ανάγκες των οικιστών. Δεν κολλάμε εκεί. Αυτή τη στιγμή μόνο 3 μαγαζιά απευθύνονται στις ανάγκες των οικιστών. 2 που είναι το ένα φαρμακείο και ένα το σουβλατζίδικο. Έχουμε ζητήσει να γίνει κατάστημα που θα πουλάει από τσιγάρα, ψωμιά, γαλακτοκομικά κλπ. Κλπ. Έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες υπερήλικων ανθρώπων, πάρα πολύ και στους δύο οικισμούς τους εργατικούς και δεν μπορούν να επισκέπτονται τα εμπορικά κέντρα στην Λεωφόρο, είτε στο Σκλαβενίδη, είτε στο Βασιλόπουλο, ξέρω εγώ, είτε στα άλλα που είναι εκεί πέρα στο Βασιλόπουλο κλπ. Και νομίζω ότι πρέπει να ικανοποιηθεί το έτοιμο. Και τρίτο ζήτημα έχει να κάνει με τον χώρο που στα ξαφνικά είδαμε, δεν είχαμε ενημέρωση, δεν ξέρω γιατί επιλέγεται μια τέτοια τακτική. Ήρθαν οι συνάδελφοι κ. Μονεβασιώτης και ο κ. Μπόλτας. Ίσως έχει να κάνει ότι κάποιοι και στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αναγνωρίζουν ότι εκπροσωπούμε τους οικιστές. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα επιμένουμε ότι τους εκπροσωπούμε και αυτό θα καταδειχθεί και σύντομα στις εκλογές του συλλόγου μας. Υπάρχει μια ράμπα. Υπάρχει μια στεγασμένη αυλή έκτακτης ανάγκης. Αυτή είναι η υπηρεσιακή αυλή του Ενεργειακού Κέντρου του Ηλιακού Χωριού. Υπάρχουν τα πολεοδομικά σχέδια, υπάρχει σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας του Ηλιακού Χωριού, τα όρια του Δήμου τελειώνουν στο Μελίνα Μερκούρι και στα 12 καταστήματα και όχι σε αυτήν την στεγασμένη αυλή έκτακτης ανάγκης. Νομίζω είναι πολύ κατανοητό ότι δεν πρέπει ο Δήμος να δίνει παραδείγματα γιατί τα επικαλούνται ορισμένοι κάτοικοι που κάνουν χοντροειδέστατες παραβιάσεις. Ήδη έχουμε 5-6 τέτοιες, μάλιστα ένας έκτισε κιόλας 15-20 μέτρα και όταν ακούσει σαν επιχείρημα που κάνει ο Δήμος τέτοια, γιατί μου κολλάτε εμένα. Νομίζω ότι πρέπει να τηρηθεί η νομιμότητα η πολεοδομική. Εκεί υπάρχουν ποντίκια, είναι πολύ εγκατελειμμένα προϊόντα του Δήμου, υλικά και άλλα, υπάρχουν κατσαρίδες και πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία. Το έχω ξαναπεί η τέταρτη φορά νομίζω του προημερήσεις διάταξης, έτσι στην ημέρα του Συνήθεια. Πριν ήταν σχεδόν αποθήκη του Δήμου Πέφτης. Κάναμε φασάλιες, φεύγανε. Ξαναμπαίνανε μετά από λίγο καιρό γιατί δεν ξέρω τι ανάγκες υπήρχαν. Τώρα έχει γίνει του ενιαίου Δήμου αποθήκη. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φέδρου. Καλησπέρα και από μένα. Ενημερώθηκα ότι σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Βογιαντζάκης και νομίζω και ο κ. Θεοδωρακόπουλος έβαλαν ένα θέμα για την πρόσληψη του καινούργιου μαέστρου. Λοιπόν, και άφησαν εχμές ότι δεν ήταν νόμιμος ο τρόπος με τον οποίο έγινε η πρόσληψη, ενώ όταν ήταν εκείνος δήμαρχος είχε νόμιμα προσλάβει τον προηγούμενο μαέστρο. Επειδή τη χάνει να ήμουν τότε μέλος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ και έχω τα πρακτικά εδώ μαζί μου όλα, θέλω να πω το εξής, ότι την περίοδο που λένε ότι προσλάβανε το μαέστρο, έχω εδώ τα πρακτικά 18 Δεκεμβρίου του 2008, το μαέστρο τον Δήμο Μιχαήλ. Λοιπόν, το Δεκέμβρη λοιπόν του 2008, έχω εδώ μπροστά μου την πρόσκληση, η οποία δεν αναφέρει σαν θέμα την πρόσληψη μαέστρου. Πρώτον. Δεύτερον, αν υπήρχε πρώην ηλυσίας διάταξη αυτό το θέμα, στα πρακτικά θα ήταν πρώτο. Δεν υπάρχει ούτε αυτό. Πήγα και ίδια είδα τα πρακτικά, έχω το αρχείο μου, πήγα και είδα τα πρακτικά επάνω και ζήτησα και από το Γραφείο του Πολιτιστικού να μου δώσει ό,τι στοιχεία άλλα χρειαζόμουν. Επειδή ήμουν πάρα πολύ καλή, ήμουν σίγουρη ότι δεν θα κάνει πρόσληψη. Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο. Βλέπω λοιπόν ότι με διαφορετικό στυλό έχουν μπει και έχουν χώσει μέσα την πρόσληψη του κ. Μιχαηλίδη, η οποία φέρεται να είναι 18 Δεκεμβρίου του 2008, ενώ ο μαέστρος, ο παλιός, ο Διονύσου Αποστολάτο ζούσε. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μία επιστολή εδώ, στην οποία φέρεται ότι έχει πεθάνει ο μαέστρος και γι' αυτό το λόγο προσλαμβάνουμε καινούρια.
Υπάρχει μια διορθωτική επιστολή η οποία σβήνει το ότι πέθανε ο μαέστρος, που ζούσε φυσικά και τον πεθάνανε. Και φαίνεται ότι απλά προσλαμβάνουν ένα καινούριο μαέστρο και είναι η μοναδική αίτηση για πρόσληψη μαέστρου. Έχω συνέντευξη τύπου τέλος του Γενάρη, που την έχει κάνει ο Γιάννης Θεοδωρακόπουλος και είναι η πρόεδρος πολιτιστικού, είμαι εγώ σαν μέλος, ο κύριος Χρήστου και ο μαέστρος ο Διονύσου Αποστολάτος, που μιλάνε για το πρόγραμμα του Δεκεμβρίου και μάλιστα 22 Δεκεμβρίου έχω προγραμματίσει μια εκδήλωση αφιέρωμα στον κύριο Ανδριόπουλο, στην οποία δεν κάνω λάθος, θα πάρω και ο Διονύσου Αποστολάτος. Πώς γίνεται λοιπόν όταν ο μαέστρος ζει να προσλαμβάνουμε και τον ίδιο μαέστρο? Λοιπόν, αυτά τα θεωρώ απαράδεκτα και επειδή εγώ που βάζω την υπογραφή μου ξέρω τι την βάζω και δεν συμμετέχω σε δολοφλοκίες και ό,τι άλλο θέλετε, θεωρώ απαράδεκτο και θέλω μία απάντηση. Δεν βλέπω κάποιον άλλο συμπολιτικό, οπότε να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος για να μπούμε στα κανονικά θέματα του συμβουλίου. Ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, για το θέμα που έθεσε ο κύριος Μαρινιδίδης σε σχέση με το Βαχάρι. Υπάρχουν, φαντάζομαι, πολεοδομικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου, υπάρχουν υγειονομικές διατάξεις, υπάρχουν διατάξεις που αφορούν την κυβερνητική κλπ. Άρα, οτιδήποτε παραβιάζει την νόμιμη λειτουργία, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα εξετάσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες που έχουν αυτό το θέμα. Μια κουβέντα που έγινε στο γραφείο μου με το θέμα είναι ότι και παλαιότερα υπήρχε πρόβλημα, δεν έχει συμμορφωθεί, παραβιάζει τον χώρο στάθμευσης. Το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα. Τα ίδιες αιτιάσεις είναι και η καμινάδα. Η καμινάδα και ο χώρος στάθμευσης. Λοιπόν, αυτά είναι θέματα τα οποία θα εξεταστούν πάλι και θα δούμε τι θα γίνει. Και η χορύπανση, κύριε Δήμαρχε. Και η χορύπανση, ναι. Αν έχει άδεια μουσικής ή όχι. Λοιπόν, ο κύριος Σταυρόπουλος έθεσε ορισμένα θέματα. Τα στοιχεία για τον ΑΟΣ δεν θέλει να κάνει αίτηση. Δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Πραγματικά να δώσουμε στοιχεία αφού δεν θέλει να κάνει τέτοιση. Αλλά δεν φάνταται κάτι κακό δηλαδή το να κάνει τέτοιση. Θεωρεί ότι είναι υποτιμητικό. Όχι, επειδή αμφισβητείται ότι είναι πρόσωπο του κατοίκου, γι' αυτό το κάνει. Ό,τι δεν. Είναι γνωστό ότι οι δηλώσεις είναι πάρα πολλές και στον τύπο. Δεν είναι πρόσωπο του κατοίκου. Και παρακαλώ, διαλογικές συζητήσεις. Μπορεί να κάνει τέτοια αίτηση. Τέλος πάντων. Αυτό δεν είναι λόγος για να κρυβόμαστε εμείς πίσω από το δάχτυλο. Τώρα, το χαρτί λοιπόν θα το πάρετε αυτό και το θέμα του αν πρέπει ή δεν πρέπει να διηγηθεί σχολείο είναι ένα ζήτημα το οποίο κρίνεται από τα αιτήματα των σχολείων και των χώρων που μπορεί να υπάρχουν για να διηγηθεί σχολείο. Σε σχέση με τα καταστήματα και το mini market. Εμείς θα διατηρήσουμε ένα τέτοιο κατάστημα και να γίνει μινιμάρκετ. Δεν είναι μόνο. Αλλά όσο καιρό είναι ξενικιαστά, δεν έχει εμφανιστεί κάποιος που θέλει να δείξει μινιμάρκετ και δεν του δόθηκε κατάστημα. Τώρα το εάν ενοχλεί το να γίνει, ας πούμε, το ότι υπάρχουν οι σύντομοι ή να γίνει το κοινωνικό παντοπολείο ή υπάρχει το ΕΚΑΒ και λοιπά, νομίζω ότι εφόσον οι χώροι αυτοί δεν νοικιάζονται, δεν είναι καθόλου κακό να στεγάσουν τέτοιες πράγματα λογιστικά. Αλλά ένα κατάστημα να μείνει για mini market είναι κατανοητό να υπάρχει πάντοτε αν βρεθεί επαγγελματίας που θέλει να κάνει αυτή τη δουλειά. Τώρα σε ό,τι αφορά την αποθήκη, να πούμε ότι είναι μια κατάσταση όπως είπατε και εσείς, που είναι μάλλον αρκετά χρόνια. Και ναι. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Ακούσαμε τρομερά πράγματα, αλλά δεν ξέρουμε ποιος διαλύνει κατά διαστήματα διάφορα τέτοια σενάρια. Ας πούμε ότι εκεί θα πάνε 70 εργαζόμενοι, θα πάνε τα αυτοκίνητα του Δήμου, θα πάνε όλα τα καροτσάκια του Δήμου και διάφορα τέτοια. Και είχαμε οκλήσεις από κατοίκους ότι τι σχεδιάζουν εκεί να κάνουμε κλπ. Ο χώρος θα καθαριστεί, θα μεταφερθεί το αρχείο του Δήμου. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα για μας. Δεν πρόκειται να καταληφθεί ο χώρος. Έχει να κάνει με θέματα ασφαλείας του ενεργειακού κέντρου και με αυτή την έννοια
πραγματικά σε τέτοιες εποχές τόσο δύσκολες και για την κοινωνία και για το Δήμο. Θα ήθελα την κατανόηση, δηλαδή να δείξουμε όλοι, γιατί δεν πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα θέσει κίνδυνο στους κατοίκους προς Θεού. Αυτή είναι η μια πρώτη απάντηση. Τώρα μένει να φανεί στην υλοποίηση το τι προσπαθούμε να κάνουμε. Για το θέμα που έθεσε η κυρία Φέδρου, για το ζήτημα του μαέστρου, εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι έτσι όπως το περιέγραψε. Είναι όπως το περιέγραψε. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η πρόσληψη του προηγούμενου μαέστρου, πέρα από το γεγονός ότι ανεγράφεται και έκανε 15 υποψηφιότητες και λοιπά, ουδέποτε στο Δήμο και στη γραμματεία του Δήμου του Πολιτιστικού κατέφθασαν 15 υποψηφιότητες. Το κυριότερο όμως είναι, αν θέλουμε ας πούμε να το δούμε όπως είναι, γιατί εδώ μπαίνουν μερικά θέματα τα οποία προσπαθούν να αγγίξουν τη σημερινή δημοτική αρχή χωρίς να έχει καμία σχέση με τα γεγονότα που έγιναν το 2008. Εμείς δεν μπορούμε να έχουμε καμία σχέση γιατί δεν είμαστε εδώ. Δεν ασκούσα από την διοίκηση, η κυρία Φέδρου όμως συμμετείχε όπως κι άλλοι. Κύριε Τσίκα, κυρία Μικροπούλου, κύριε Λουγιατζάκης, πάρα πολλοί συμπολίτες μας γνωστοί και λοιπά. Εγώ μίλησα με την υπάλληλο και να πούμε πως είναι και το πράγμα πλήρως. Δεν έχουμε να κρίσουμε τίποτα. Και ζητώ την προσοχή σας. Λοιπόν, ο εν ενεργεία μαέστρος προς τα τέλη του 2008 είχε διαφανεί ότι είχε ασθενήσει πια σοβαρά και είχε σταματήσει τη δραστηριότητά του στην Κορονοϊό. Τον επόμενο μήνα, τον Ιανουάριο, μου φαίνεται απεβίωση. Τέθηκε και ένα θέμα λειτουργίας της χοροδίας. Σε αυτή την περίπτωση άρχισε σιγά σιγά να εκδηλώνεται μία πίεση από τα μέλη της χοροδίας για την αναζήτηση νέου μαέστρου της χοροδίας. Αυτά από τις πληροφορίες που απολάβει από την αρμόδια υπάλληλο. Από αλλού δεν είχα καμία πληροφορία. Λοιπόν, και γι' αυτό το λόγο η πληροφορία που είχαμε είναι ότι γύρω στο Μάιο με Ιούνιο βρέθηκε ένας και μοναδικός μαέστρος που ήρθε, δεν υπήρχαν σειρά αιτήσεων, που για να λειτουργήσει η χοροδία όμως θα έπρεπε να έρθουν οι νέες εγκρίσεις του 2009. Τέτοια έγκριση θα πήγαινε πολύ πίσω τη λειτουργία της χοροδίας και γι' αυτό αποφασίστηκε να προσληφθεί αυτός ο μαέστρος χωρίς να πληρωθεί τους προηγούμενους μήνες. Η πρόσληψη αυτή είχε ένα κενό όσον αφορά τη σύμβασή του. Και ενώ υπήρχε μια σύμβαση η οποία θα αντιστοιχούσε στον προηγούμενο μαέστρο, αυτή δεν υλοποιήθηκε η σύμβαση. Αυτό είναι η πληροφορία, λέω, της υπαλλήλου, η οποία θεώρησε ότι για να δικαιολογηθεί η καινούρια παροχή υπηρεσιών από ένα νέο μαέστρο της χοροδίας, θα έπρεπε να γίνει και μια αντίστοιχη σύμβαση. Η μη υλοποιηθήσα σύμβαση του προηγούμενου χρόνου από τον προηγούμενο μαέστρο εκ των υστέρων ενεργοποιήθηκε από την υπάλληλο για να καλυφθεί η πρόσληψη αυτή. Είναι παράτυπο, είναι παράνομο, είτε ότι είναι όλα. Αλλά εδώ να εξετάσουμε καταρχήν το θέμα της υπαλλήλου. Αν η υπάλληλος είχε δώρος. Εγώ θεωρώ ότι εάν έχει ενεργήσει μόνη της, ενήργησε στα πλαίσια της κάλυψης της υπηρεσιακής. Όμως, θα έπρεπε να έρθουν να μας δώσουν εξηγήσεις οι υπεύθυνοι. Δηλαδή, ο τότε πρόεδρος του πολιτιστικού και ο τότε δήμαρχος για το τι έχει συμβεί. Τέτοιες εξηγήσεις δεν έχουμε δηλαδή. Και εδώ αυτή τη στιγμή φαίνεται να εκτίθεται κατ' ουσίαν μία υπάλληλος η οποία από όλη, όχι την πορεία της μόνο στο Δήμο, αλλά από την ουσία και την ανάλυση των γεγονότων φαίνεται
να έχει συμπληρώσει παράτυπα και παράνομα την απόφαση της 18ης Δεκεμβρίου του 2008, όχι με δόλο να βλάψει την υπηρεσία ή το Δήμο, κατά τη γνώμη μου. Και νομίζω ότι σε αυτό το στοιχείο η Δημοτική Αρχή στέκεται και δεν κινεί μια διαδικασία δίωξης υπαλλήλου, που δεν ξέρω εάν θα τιμωρηθεί ή όχι, αλλά εμείς ως Δημοτική Αρχή δεν επιθυμούμε να τιμωρηθεί μια υπάλληλος για μια σειρά ενεργειών που στόχο είχαν αφενός τη λειτουργία της χοροδίας, αφετέρου ήταν μια απόφαση η οποία λήφθηκε πριν πολιτικά από τον πρόεδρο του πολιτιστικού οργανισμού και τον Δήμαρχο, και αυτή κάνανε μια πρόσκληση η οποία ήταν παράτυπη. Αυτό είναι σε ό,τι αφορά την εκδοχή που εμείς έχουμε συλλέξει μέχρι σήμερα κλπ. Αλλά θα έπρεπε να έχουμε πληροφορίες από τους υπεύθυνους εκδοχής. Αντί γι' αυτό, πληρωθήκε η σημερινή Δημοτική Αρχή γιατί προσέλαβε μαέστρο λέει με αδιαφανείς διαδικασίες κλπ. Το σύνδεση συνάδελφος κυρία Βαλτισσαμά. Θεωρώ ότι είναι μια πραγματικά υπερβολική, παράλογη και παράτυπη έκδοση δελτίου τύπου που κάνει το άσπρο μαύρο, αποσιωπώντας τις ευθύνες του πολιτιστικού οργανισμού της εποχής και της Δημοτικής Αρχής, και δεν ξέρω αν γίνεται προφανώς σήμερα να βρίσκεται σε μια κατάσταση, ας πούμε, περίπου να απολογείται η σημερινή Δημοτική Αρχή για κάτι που έγινε τότε. Εμείς δεν απολογούμαστε. Το θέμα είναι ανοιχτό στην τελική ανάλυση. Και από εκεί και πέρα να αποφασίσουμε αν πρέπει να κάνουμε και περαιτέρω ενέργειες σε σχέση με την πραγματικότητα της λειτουργίας του Τμήματος Χοροδίας Ελληνικών του Δήμου Πέτρης. Θέλω να σημειώσω από το Συμβούλιο ότι μέσα από το site του Δήμου δεν αναφέρει τίποτα για τη σημερινή συνέδρια. Δεν αναρτήθηκε, λέτε. Ναι. Που σημαίνει ότι πιθανόν κάποιοι των συμπολιτών μας να θέλουν να παρευρεθούν τουλάχιστον για την ώρα του πολίτη. Θα παρακολουθήσω λοιπόν και το επόμενο Συμβούλιο να δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουν αυτοί. Ένα και ένα δεύτερο. Θα γίνει να σας απαντήσω στο θέμα. Όχι. Και ένα δεύτερο δεν ξέρω εάν θα πρέπει, γιατί ο κύριος Δημήτρης έβαλε ένα θέμα το οποίο εντάξει δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει τώρα πριν εσείς να το. Εντάξει, τώρα.